Για να δώσει τις εξετάσεις θέλει 10 ημεριάδια. Δύο πενθήμερες ακριβώς. Σίγουρα. Να μείνω ήσυχος δηλαδή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Βιάζομαι να πάω στο Σταύρο, στο επισκεπτήριο. Καλά έκανα που σε πήρε, δηλαδή. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ μόλις τώρα μίλησα με τον Υπουργό και μου υποσχέθηκε να του δώσει δύο πενθήμερες άδειες για την εξεταστική. Σε ευχαριστώ πολύ. Από το τηλέφωνο. Φαντάζομαι τώρα που τα καταφέρω, θα χαλαρώσω και θα μπορέσει να βρει λίγο χρόνο για μας. Έτσι, ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα άσε με να πάω να τον δω. Θα χάρη πολύ με τον νέο. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, θα σε πάρω. Γεια. Γεια. Δεν σε περίμενα. Ήρθα να σου πω για την απόφαση σχετικά με την άδειά σου. Το Συμβούλιο των Φυλακών ενέκρινε για αρχή την πενθήμερη άδεια. Με προοπτική να γίνει δεκαήμερη εφόσον τα απαιτεί το πρόγραμμα των εξετάσεων. Τέλεια. Αυτό είναι τέλειο. Το πες στη μάνα μου. Το ξέρω. Είναι έξω και περιμένει σε δει. Για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο χάρηκα για εκείνη παρά για σένα. Κι εγώ. Και καλά κάνεις. Είναι σπουδαία γυναίκα. Λοιπόν. Πάω. Σας αφήνω να τα πείτε, ε. Το μάθες εσύ. Ναι. Είναι καταπληκτικό νέο αυτό. Σημαίνει ότι θα με κρίνουν με επίοικια. Δεν θα το πληρώσω ακριβά αυτό το λάθος. Αυτό το λάθος δεν είναι μόνο δικό σου. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Εντάξει, δεν θέλω να χαλάσω τη στιγμή. Τη γνώμη μου την ξέρεις. Ξέρω τη γνώμη σου για το Σάκη και έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα δώσω κανέναν στόχο για να πει. Θα τον μιλήσω όταν βγω. Ωραία. Να ξέρεις ότι εσύ μόνο μπορείς να τον βάλεις στη θέση του. Δεν ακούει κανέναν, ούτε εμένα, ούτε το Ρώσο κανέναν. Ξέρω τι θα του πω. Μην ανησυχείς. Ούτως ή άλλως η παρέα διαλύθηκε. Δεν είμαστε ομάδα πια. Ούτε θα ξαναγίνουμε. Ήρθε η στιγμή να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Σωστά. Τέλος πάντων, ας το πάνω μου. Από τον Γιάννη, είχες κανένα νέο? Τίποτα καλό. Φαίνεται ότι το παλεύει. Μακάρι να τα καταφέρει και για αυτόν και για τη Μαντού. Απ' τη ΦΕΗ, είχες κανένα νέο για τον πατέρα της? Τίποτα. Η κατάστασή του είναι στάσιμη. Δεν ξέρω αν χειροτερέψει θα τη χάσει την εξεταστική η ΦΕΗ. Δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι. Η μέρα ξεκίνησε καλά και θα συνεχίσει έτσι. Αλήθεια. Έχω καλό πρόστιμο.